Ελάτε, ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα χειρότερα, θησαυρός των αγαθών και ζωής του λοιπός, ελθέ και σκύλους στην ημί, και καθάρισον εις μας, πάσης κυρίως, σώσης όσους τον αγαθέ. Σας, αμήν. Έχει γίνει μια ανακοίνωση απ' έξω που γράφει και την ημέρα και την ώρα που θα κάνουμε, έτσι. Ναι. Αλλά και τα θέματα που θα κάνουμε. Γράφει θέματα επίκαιρα και αγιογραφικά. Το λέμε αγιογραφικά, εννοούμε από την Αγία γράφει. Παρότι είμαστε αυτοί που είμαστε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μελετήσουμε από την Αγία Γραφή κομμάτια, μάλλον την προς Εβραίους επιστολή, για να δούμε, γιατί πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει λιωτάκης, δεν διαβάζει Αγία Γραφή προηγουμένως. Δυσκολεύεται, λέει, πολύ. Έτσι δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, ας κάνουμε δυσκολία στην πάντα και ας αρχίσουμε από σήμερα και τώρα ακριβώς μελέτη της Αγίας Γραφής. Η επιστολή, το κομμάτι στο μέτσι που θα πάρουμε, είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Να δώσω μερικά στοιχεία. Γράφει προς Εβραίους επιστολή. Δεν εννοεί βεβαίως όλο το γένος των Εβραίων. Μακάρι έτσι να είναι ή να ήταν, αλλά τη γράφει σε χριστιανούς βαπτισμένους Εβραίους που είχαν λάβει το βάπτισμα της Αγίας Τριάδος, και τη γράφει γιατί θέλει, σκοπός του είναι το Αποστόλου Παύλου, να δώσει την εικόνα εκείνου στο όνομα του οποίου βαπτίστηκαν οι Εβραίοι Χριστιανοί. Να δώσει, να εξηγήσει το όνομα. Ποιος είναι αυτός που φέρνουν το όνομα και ονομάζονται Χριστιανοί. Πριν δώσει τα στίγματα, τους χαρακτηρισμούς. Έλα και σταμάτη. Καλώς τον. Πριν δώσει τα γνωρίσματα που έχει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίο πιστεύουμε ως Θεό, αναφέρει ότι ο Θεός δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή και ομιλεί με τους ανθρώπους. Και εδώ το πρόσωπο του Κυρίου που ήρθε στη γη και κήρυξε στους Εβραίους είναι ο ίδιος που κι άλλοτε είχε μιλήσει. Γιατί λέει αυτός ο Χριστός είναι που έστειλε στο λαό από τον οποίο κατάγεται σαρκικά ο Κύριος, τον εβραϊκό λαό, είναι εκείνος
που μίλησε, αλλά προσωπικά όχι, αλλά με το στόμα των Αγίων Προφητών. Με το στόμα των Αγίων Προφητών. Και σημειώνει ότι άλλοτε παλιά μίλησε, λέει, ο Θεός με πολλούς τρόπους και σε πολλά μέρη στους ανθρώπους. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για τους Εβραίους. Μίλησε, λέει, στους πατέρες μας ο Απόστολος Παύλος, στους προγόνους εκείνων στους οποίους στέλνει την επιστολή, στους Εβραίους, είχαν προγόνους. Σε αυτούς μίλησε, λέει, ο Θεός. Πολυμερός και πολυτρόπος. Λέει, και σε πολλά μέρη και με πολλούς τρόπους. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι μίλησε τότε για να δείξει τι ζητάει από τον άνθρωπο, αλλά ομιλεί κάθε φορά που χρειάζεται. Και μίλησε, λέει, επεσχάτων των ημερών τούτων και τις ημέρες που διανύουμε τώρα εμείς, τώρα, και τις ημέρες που έγραψε ο Απόστολος Παύλος, ομίλησε ο Κύριος. Μιλάει και τώρα. Για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το θέμα της προς Εβραίους είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ως, το θέμα της προς Εβραίους είναι αυτό, ως πρόσωπο Θεού και ανθρώπου, Θεανθρώπου, αλλά με την έννοια ότι είναι και ο Μέγας Αρχιερέας. Αυτός, όταν λέμε ο Αρχιερέας ο Μέγας, είναι η πηγή από την οποία αντλούν από εκεί και ύστερα όλοι οι αρχιερείς και όλοι οι ιερείς το χάρισμα της αρχιεροσύνης και της ιεροσύνης, αφού παίρνουμε τους ιερείς. Ξεκινάει, λοιπόν, η αρχιεροσύνη από τον Κύριο, μεταβιβάζεται στους Αποστόλους η αρχιεροσύνη και οι Απόστολοι στους Διαδόχους. Και έτσι πάει συνέχεια ανά τους αιώνας το αρχιερατικό χάρισμα μέχρι τις ημέρες τις δικές μας. Αλληλοδιαδόχος ασταμάτητα μέχρι σήμερα μεταβιβάσεται από το πρώτη πηγή τον Χριστό το δώρο χάρισμα της αρχιεροσύνης στους αρχιερείς και συνέχεια μέχρι σήμερα. Το πρώτο στίγμα που δίνει, το πρώτο απ' όλα για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ότι είναι πάντοτε, ο Χριστός πάντοτε είναι απάβγασμα, θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα, της δόξης. Απάβγασμα σημαίνει λαμπρή ακτινοβολία, λαμπρή ακτινοβολία είναι ο Κύριος, είναι απάβγασμα ο Κύριος, λαμπρή και ένδοξη ακτινοβολία του Πατέρα του. Ο Πατέρας είναι αυτός
που ονομάζουμε στο Πάτερ ημών, και ο Υιός είναι ο Κύριος, που είναι λαμπρή ακτινοβολία του Πατέρα Του. Σημαίνει απάβγασμα και χαρακτήρ της υποστάσεώς Του. Το επαναλαμβάνω. Απάβγασμα της δόξης, λαμπρή ακτινοβολία, κέρδοξη ακτινοβολία και χαρακτήρας. Χαρακτήρ σημαίνει αποτύπωμα, πως παίρνεις τη σφραγίδα και σφραγίζεις και βγαίνει το αποτύπωμα, και ο Κύριος είναι αποτύπωμα πιανού της ουσίας του Πατέρα. Δηλαδή ό,τι ο Πατέρας ακριβώς το αποτυπώνει ο Κύριος επάνω του. Δεν λείπει τίποτα από αυτά που έχει ο Πατέρας. Είναι λαμπρή ακτινοβολία και ένδοξη, αλλά και αποτύπωμα του Πατέρα του, της ουσίας του Πατέρα, της ουσίας του Πατέρα του. Μας δίνει λοιπόν την πρώτη εικόνα για τον Κύριο και λέει, αφού είναι λαμπρή ακτινοβολία και αποτύπωμα της ουσίας του Πατέρα, είναι, λέει παρακάτω, ο περιφέρον. Περιφέρον σημαίνει ο κυβερνήτης. Ο περιφέρον πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Είναι εκείνος που κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του. Το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Ο Κύριος είναι εκείνος που κυβερνάει τα πάντα. Θέλω να σταθώ λίγο εδώ. Μια και έπρεπε να φέρω και το ψαλτήρι εδώ, να το διαβάσω. Να δείτε τι γράφει το εξής. Λέει, Κύριε, μιλάει ο Δαβίδ στον Κύριο Πατέρα για Τριάδα, παρεζήλωσα πονηρευωμένης ειρήνη θεωρών. Παρεζήλωσα, θα το εξηγήσω, πονηρευωμένης παρεζήλωσα, πονηρευωμένης ειρήνη θεωρών. Θα το πω απλά. Ένιωσα μέσα να με καίει ζήλια, όπως το καταλαβαίνετε ακριβώς, με το παραπάνω, παρεζήλωσα, με το παραπάνω. Όταν κάθε φορά που βλέπω να έχουν ειρήνη οι πονηρευόμενοι άνθρωποι. Πώς το λέει ο λαός. Βλέπω, λένε οι πολλοί, αυτοί που κάνουν εγκλήματα, αυτοί που αδικούν, αυτοί που καταδυναστεύουν και βασανίζουν το λαό, να τα έχουν όλα, να περνάνε ειρηνικά στη ζωή τους. Προσέξτε το καλά. Τα λύει τα προβλήματα η Αγραφή, αλλά δεν έχει μάτια ο άνθρωπος να ανοίξει την όρεξη που είπε ο Δημήτρης εκεί πέρα, να διαβάσει την Αγία Γραφή. Δηλαδή ότι και ο Δαβίδ αισθάνθηκε αυτό. Δηλαδή να προδεύει ο κακός άνθρωπος και να πονάει και να ζηλεύει μέσα του. Πότε το ένιωσε αυτό? Όταν στάθηκε μονάχος του σαν άνθρωπος τον εαυτό του, Τάκη. Ναι. Πώς βλέπουν οι άνθρωποι τον κακό άνθρωπο να τα έχει όλα, ναι, και να σκέπτονται με την ανθρώπινη, την ξερή λογική και να λένε, να, ορίστε ποιοι προδεύουν, όχι αυτοί που πάνε το σταυρό στο χέρι, αλλά αυτοί που είναι κακοί άνθρωποι. Άμα σταθούμε ξερά έτσι με τη λογική μας να τα δούμε τα γεγονότα, χαθήκαμε. Παρεζήλωσα, γράφει
σε άλλο ψαλμό και το ερμηνεύει, λέει, η καρδιά μου, λέει, κουνήθηκε μέσα της, λέει, όταν είδα αυτά τα πράγματα. Γιατί, και λέει παρακάτω, παρατήρησα, λέει, ότι εν το θανάτο, την ώρα που πεθαίνουνε, ούτε στην ανάνευση. Δηλαδή, όταν πεθαίνουν, πεθαίνουν με ησυχία. Σαν να μη ειρήνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εν τιμή και δόξη θαύονται. Εν τιμή και δόξη. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στο πτωχό το Λάζαρο για τον πλούσιο. Απέθανε, λέει, και ο πλούσιος. Και τάφη. Και τάφη, λέει. Λέει Τάκης. Και τάφη. Αλλά οι πλούσιοι θάβονται εν την πάνω και χωρότακη. Έτσι. Ναι, αυτό βλέπει ο Δαβίδ, ότι θάβονται και έχουν... Οι κακοί. Ναι, οι πλούσιοι κακοί. Πλούσιοι κακοί. Λοιπόν, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο όλες στους φτωχούς. Όσο στεκόμουν, λέει ο Δαβίδ, στη λογική μου, δεν μπορούσα να το εξηγήσω και το πράγμα. Με κανέναν τρόπο. Μου είναι αδύνατο να το καταλάβω. Γιατί εγώ να ταλαιπωρούμε και να με κυνηγάνε στα βουνά ο Σαούλ, να με σκοτώσει και να έχω και το γιο μου να με κυνηγάει από την άλλη μεριά για να πάρει τη βασιλεία και να φτάνω στο σημείο να του παίρνω και τη φάλη του γιου μου για να μην πάρει τη βασιλεία. Δεν θα βγει. Τέτοια ταλαιπωρία σου εγώ. Και ο άλλος από την άλλη μεριά να μην τίποτα τραβάει, τίποτα. Μπήκα όμως, λέει, Κύριε, στο αγιαστήριό σου, στο ναό, και εκεί τι έμαθα. Τι έμαθα όταν μπήκα μέσα στο ναό. Ο φυτέψας, το γράφει στο ίδιο ψαλμό μέσα, το ους, εκείνος που φύτεψε το αυτί, τα αυτιά μας. Τα δικά μου, τα δικά του, τα αλλουνού. Ουχή ακούει. Τι έλεγε αυτό τάκι. Αυτός που φύτεψε τα αυτιά στον κόσμο δεν έχει αυτιά να ακούσει. Όχι. Τον πόνο του φτωχού. Έχει. Αυτός που έβαλε το μάτι δεν βλέπει το πλούσιο που αδικεί. Και τη δυστυχία του φτωχού. Τα βλέπει. Τα βλέπει όλα. Η απάντηση είναι. Το ερώτημα αυτό είναι. Κάνει το ερώτημα για να βγάλουμε το συμπέρασμα. Το λέει και ο ίδιος. Το συμπέρασμα ότι και τα βλέπει και τα ακούει. Και λέει, όμως Κύριε, διαπίστωσα ότι μπροστά σου δεν μπορούν να σταθούν αυτοί οι τόσο άδικοι άνθρωποι. Στέκουν στα μάτια των πολλών. Εκείνων που δεν έχουν ούτε γνού, ούτε γνώση. Και εκεί αναπαύθηκα, Κύριε, αναπαύθηκα μόνο στην αγκαλιά σου. Εδώ λοιπόν λέει το εξής, ότι ο Κύριος είναι εκείνος, όσα είπα τώρα, τα λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, φέρονται τα πάντα, κυβερνάει τα πάντα, και εκείνο που είναι κακός και ζει άνετα, και εκείνο που είναι καλός και κακοπερνάει στη ζωή του, στα χέρια του είναι όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Μηδενός εξαιρουμένου. Το ρήματι της δυνάμεως αυτού, με τη δύναμη του λόγου του, λέει, για να είμαστε και σε ένα σημείο ο Κύριος που του είπε ο πειρασμός στο όρος το σαραντάρι, κάνε αυτό ψωμί την πέτρα, αφού πεινάς, αν είσαι του Θεού Υιός, να φας, να ξεπεινάσεις. Εκεί του απάντησε ο Κύριος, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Γιατί όλα τα ψωμιά του κόσμου να έχει. Αν ο Θεός
πει «Γεια στη ζωή σου να δώσεις, δεν σε σώζει όλη η φούγη του κόσμου». Το καταλάβατε καλά αυτό? Αλλά προσθέτει «Εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Λέει, ζει ο άνθρωπος γιατί δίνει ο Θεός την εντολή να έχουμε ζωή ώστε να πάρουμε ψωμί να φάμε. Άμα δεν έχουμε ζωή, και ψωμί και λεφτά και οτιδήποτε άλλο μας βάλουν μπροστά, δεν μας ωφελούν. Τελείωσε. Τελείωσε. Όλα λοιπόν, όλα το έχουμε υπόψη μας. Δια του ρήματος του Κυρίου κυβερνώνται. Γιατί αυτός είπε, Τάκη, με κεφαλαία γράμματα, αυτός. Και γεννήθησα. Αυτός είπε και γίνανε όλα όσα βλέπουμε. Φέρον πάντα το ρήμα της δυνάμεως αυτού. Όλα δεν κυβερνάει. Εφόσον ζούσαν στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, ναι, οι Εβραίοι αυτοί και είχαν γνωρίσει τον Κύριο, γιατί τους αναγκάστηκε να τους γράψει επιστολή, αφού ήσαν σύγχρονοι των Αποστόλων αυτοί οι Εβραίοι? Αυτή επαναλαμβάνω, η επιστολή που έγραψε προς Εβραίους γράφεται στους χριστιανούς βαπτισμένους για να τους δείξει. Για να τους δείξει την εικόνα ποιος είναι ο Χριστός. Είναι εκείνος που κυβερνάει με τη δύναμη του λόγου του όλο τον κόσμο. Είναι εκείνος που είναι αποτύπωμα του πατέρα του. Αποτύπωμα της ουσίας του πατέρα του. Είναι εκείνος που είναι λαμπρή ακτινοβολία. Πώς βγαίνει ο ήλιος και πετάει τις ακτίνες, έτσι και ο πατέρας. Τον έχει τον Κύριο σαν ακτινοβολία δυνατή δική του. Το Άγιο Πνεύμα τι είναι? Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα. Λέει τώρα, πας σε άλλο θέμα, να πούμε ένα πραγματάκι. Λέγει η Αγία Γραφή, αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή μεγάλη. Πάρα πολύ προσοχή. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν του πηγαίνανε, μου το θυμίζεις τώρα, του πηγαίνανε και του κάνανε τέτοια ερωτήματα για την Αγία Τριάδα, γιατί πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι πρόσωπο. Ο Πατέρας είναι ένα πρόσωπο. Ο Υιός είναι άλλο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα είναι άλλο πρόσωπο. Και όλα μαζί ένα. Τρία πρόσωπα. Και όλα μαζί ένα, δεν είναι? Και όλα μαζί ένα. Ναι, είναι, όταν λέμε όλα μαζί, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Λέει και μαζί και χώρια. Αυτό δεν ερμηνεύεται. Για να το καταλάβουν, λέει, οι προσκυνητές, λέει, για πήγαινε να δεις, φρόντισε, λέει, να βρει, λέει, κυπαρίσι, που να έχει, λέει, αν είναι δεν, τρεις κορυφές, Άγιος Παΐσιος. Και βρήκε ένα μικράκι, το έβαλε, λέει, απ' έξω, κάπου κοντά στο κελάκι του, και το πότισε για να μεγαλώσει. Όταν πήγαινε, λοιπόν, κανείς του λέγε, για πήγαινε να δεις το κυπαρίσι, εκεί και όχι, εκεί τι είναι αυτές οι τρεις κορυφές. Πήγαινε και έλεγε, έλα και βαρύσει γύρω. Έτσι είναι, λέει, και για τρία. Ένας κορμός, τρεις κορυφές. Έδινε, λέει, πρακτικά να καταλάβει ο άλλος το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Είναι μυστήριο. Αφού να λάβουμε πάψη μας. Δεν κάνει θαύματα η Αγία Τριάδα. Πώς δεν κάνει, όλα δικά της είναι. Αφού είναι, ναι, ο Χριστός κάνει θαύμα. Ο Χριστός λέει, Άγιο Πνεύμα και λέω Άγιο Τριάδες, ο Χριστός λέει το εξής. Και εγώ, ο Υιός, είμαι μέσα στον Πατέρα μου. Ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα σε μένα και μέσα στον Πατέρα μου. Έτσι. Και έτσι τα τρία πρόσωπα του, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Αλλά τούτο εδώ είναι μικρό να φτάσει. Αλλή μόνο μας, μη το περιεργάζεσαι, λέει, πως, μη πολυπραγμονήν το θείο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να μην το πολυεξετάζουμε, γιατί θα πάθεις το πράγμα, όπως πάθανε όλοι οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί αυτό κάνουν, προσπαθούν να ερμηνεύσουν. Άλλος έπεσε σε μια αίρεση, άλλος σε άλλη αίρεση, ο Άριος. Και αυτό σημαίνει να πει, δεν είναι ο Υιός του Θεού, Υιός του Θεού δεν είναι Θεός. Γιατί έψαχνα να βρείτε, λέει, Τριάδα. Ο Άγιος
Γρηγόριος Νασιασινός γράφει «Θεό κατανοήσε αδύνατον ανθρώπις». Να το καταλάβουμε τον Θεό είναι αδύνατο. Ναι, λέει το εξής, μια και το έθιξε, το θύμισε τώρα λέει. Το θείον, δηλαδή η Αγία Τριάδα, άπειρον και ακατάληπτον. Ναι. Είναι άπειρο και δεν καταλαβαίνετε. Ένα μόνο μπορούμε να καταλάβουμε. Τούτο εστί καταληπτόν. Ένα μόνο μπορούμε να καταλάβουμε. Την απειρία του και την ακαταληψία του. Ότι είναι άπειρο και δεν καταλαβαίνετε. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Κατάλαβες πατέρα. Όπως είπε ο άλλος. Ένα πράγμα ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Όχι, δεν λέει αυτό. Όχι. Το Θείο, ο Θεός, είναι άπειρος και δεν καταλαβαίνετε εδώ. Είναι παρόμοιο είπα το. Ναι, έτσι. Και συνεχίζει και λέει παρακάτω. Αυτό καταλαβαίνω μόνο. Ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τελείωσε. Προγράμμα, λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Και ότι κυβερνάει τον κόσμο με το λόγο του. Δεν χρειάζεται. Και αλλού λέει ο Δαβίδ, με το νεύμα του. Γιατί ο Κύριος είναι όλος μάτι, δεν είναι άλλα, μιλάει με ανθρώπινα μέτρα, απλώς ο Κύριος το φώναξε από εκεί. Θέλει και ταυτοχρόνως αυτό που θέλει είναι και φτιαγμένο. Λέει, ήθελε και έκανε ό,τι βλέπουμε στον κόσμο, Δεν χρειάζεται να πιάσουμε το χέρι του. Του λέει κάποιος του Αγίου Παϊσίου, τον Αφρικητάλο, γέροντα, ο Μωυσής που γράφει για τη δημιουργία του κόσμου, μπορείτε να μου πείτε, περιγράφει μέσα, μια μέρα έκανε εκείνο, την άλλη μέρα έκανε το άλλο, την έκτη μέρα τελείωσε τη δημιουργία, μπορείτε να μου πείτε, του τα υπαγόρευε. Και η απάντηση ήταν, να ρε παιδί, εσύ βλέπεις τηλεόραση, του λέει. Ναι, σε μηδέν χρόνο του δείξει τηλεόραση όλα αυτά, λέει. Πώς έγινα. Θεός ήταν, το έβαλε μέσα, τα γράψε. Σε μηδέν χρόνο. Είχα πάει τώρα, τον αφήνει, συγχωρέστε, τον αφήνει το άλλο. Είχα πάει στην Αθήνα προχθές, πέρασα από την βιβλιοπωλεία, στάθηκα μέσα. Και λέω, στο βιβλιοπόλι ήταν ένα παλικαράκι, γύρω στα 40 μου πείτε. Έχω τρία παιδιά, μου λέει, μου το είπε και το πράγμα και συνέχεια, πώς σε λένε το ρωτάω. Πορφύριο, μου λέει. Πα, το Αγίου Πορφυρίου το όνομα. Ναι, μου λέει. Γιατί το λέω εκείνο τώρα, προσέξτε το, θα καταλάβετε το γιατί. Λέει, ξέρετε κύριε, με λένε Πορφύριο. Γιατί η μητέρα μου ήρθε η εβδομάδα να γεννήσει. Πέσανε τα νερά, δεν μπορούσε να γεννήσει. Μια εβδομάδα λέει ήταν με τα νερά πεσμένα, λέει. Και πάει ο πατέρας μου στον Άγιο Πορφύριο να προσευχηθεί για να γεννήσει η μάνα μου. Μια τις ημέρες που βρισκόταν και ήταν με πεσμένα τα νερά και στο νοσοκομείο, ήθελε ο γιατρός, λέει, να κάνει επέμβαση να το ξεγεννήσει. Αλλά έλεγε, δεν μπορώ, μου δίνουν τα χέρια, δεν μπορώ να γεννήσω. Να την ξεγεννήσω, έλεγε. Το παιδί μου το λέει. Το ίδιο παιδί. Οπότε εκεί που συζήταγε, λέει, με τον πατέρα που ήταν στο Άγιο Πορφύριο, προσέξτε εδώ το μυστικό, πετάγεται ο Άγιος Πορφύριος και λέει, να γέννησε Αλεξάνδρα. Έβλεπε μπροστά του τη μάνα που γεννούσε. Βέβαια. Λέει, χαρακτηριστικά το έχουν πει πολλές φορές. Την προσευχή του. Όχι, έβλεπε φανερά τη γέννα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος και γράφεται, εγώ έχω μαυρό άσπρη τηλεόραση και τα βλέπω. Ο Άγιος Πορφύριος έχει έγχρωμη. Δεν είχε δει ποτέ τηλεόραση ο Άγιος Παΐσιος, αλλά τα ήξερε και τα πράγματα. Ναι,
Εγώ έχω μαυρόσπια και υποφύλωσε και λέει έγχρωμη. Τον έβαζε ψηλά τον υποφύλιο. Τα βλέπει πιο καθαρά. Γιατί είχε πάει του Αγιοπεσίου διάφορα κάποιος κύριος τότε που ήταν ο πόλεμος στο Περσικό κόλπο και λέει ρε παιδάκι μου δεν βλέπεις, σκοτώνεται μόνο παιδιά, πω πω, του λέει χαίροντα. Πού τα βλέπεις. Παιδάκι μου έχω οθόνη μπροστά μου, του λέει και τα βλέπω. Έτσι έδειξε στο Μωυσή και έγραψε την δημιουργία του κόσμου. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι φτάσουν στο σημείο, εκείνο οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ώστε να βλέπουνε πώς ο Θεός κάνει τα απόρριτά του, τα δημιουργεί, φανταστείτε από εκεί πέρα τι είναι ο Κύριος που τα δίνει όλα αυτά. Έτσι και τα είναι και ο Άγιος ο Θεολόγος. Τα μελούμενα. Ναι. Τα μελούμενα, ναι. Τα μελούμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κύριος είναι εκείνος που κυβερνάει τον κόσμο. Να πω και εκείνο για δύο παίσεις που κάνει τύπες, το διαβάζω και βλέπω και τη φωτογραφία μπροστά, στο, όπως είναι το μουσαπλώσει στο ας πω φέρετρο, στο μοναστήρι της Ουρωτής, με τα λουλούδια και το κεφαλάκι του φέρετρο, λέει τελευταίες στιγμές, αφού είχε τακτοποιηθεί μόνος του σε όλα, είχε αλλάξει, τους λέει εγώ τώρα φεύγω και πάω εκεί που θα ανατείλει για μένα μια καινούρια ημέρα που δεν θα δύσει ποτέ. Και έφυγε. Τόσο σίγουρος ήταν. Που δεν θα δύσει ποτέ. Αναγιώς. Και έφυγε. Αν του Κυρίου οι Άγιοι ζουν τέτοια μεγαλεία, ποιος είναι αυτός που τα δίνει, που να φανταστούμε. Είναι ο περιφέρον, εκείνος που κυβερνάει, τα πάντα, το ρήματι της δυνάμεως αυτού, με τη δύναμη του δικού του λόγου. Τελείωσε. Γι' αυτό ο λόγος του έχει δύναμη. Εξαρτιέται από τη δική μας πρόθεση. Τη δική μας πρόθεση. Τελείωσε. Τη δική μας έφεση. Οι Άγιοι είχαν καυτή καρδιά, βλέπανε. Και τα βλέπανε ζωντανά. Άλλοι έχουν μια άλλη ποιότητα κατώτερη, τα βλέπουν αλλιώς. Άλλοι αλλιώς και άλλοι είναι πεθαμένοι και δεν βλέπουν τίποτα. Ναι, ναι. Δεν βλέπουν τίποτα. Όπως έλεγε μια κυρία, εγώ πήγα στους Αγίους Τόπους και δεν καταλάβα τίποτα. Ναι. Τι να της πεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Αυτόν λοιπόν λέει, αυτόν λοιπόν που κυβερνάει, ελάτε μέσα καλά, ποιος είναι, ελάτε μέσα, ποιος είναι, την πόρτα Ρετάκη. Μπορεί να ήταν ταπεινή όμως. Άνοιξε την πόρτα Ρετάκη, να θυμάσαι ποιος είναι. Διαβάζουμε. Έλα, έλα μέσα, καλώς το. Καθίστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που δημιούργησε τον κόσμο και που κυβερνάει τον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο Χριστός, αυτόν λέει έστειλε για να κάνει καθαρισμό στις αμαρτίες του κόσμου. Να κάνει καθαρισμό. Να μας καθαρίσει, είναι αυτό που λέει ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Τον έστειλε κάτω. Πιάνει το μυαλό μας. Είναι δυνατόν, πώς θα το πιάσει το μυαλό μας για το πράγμα. Ένα Θεό που κυβερνάει το σύμπαν ολόκληρο, που δεν χωράει στο σύμπαν, να χωρέσει την Παναγία για να συγχωρέσει τις δικές μου, τις δικές σου και όλες τις αμαρτίες. Μα δεν χωράει. Μην το ψάχνουμε καθόλου εκείνο το πράγμα. Το μόνο που πρέπει να πιστεύουμε ότι ναι, ο Κύριος ήρθε, γίνε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να μας σώσει. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η θέση. Τα παραπέρα είναι του πονηρού. Το μυαλό δεν καθαρίζει άμα αφήνει πονηρές και πέρα μας. Αυτή είναι του διαβόλου. Βάζει μέσα ένα σωρό. Αυτοί οι λογισμοί λέγονται, άμα πω για πώς και γιατί και τα αρέστα, είναι βλάστημοι οι λογισμοί. Του λέγες Παΐσιος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν αφού έκανε λέει καθαριότητα στους ανθρώπους, στις ψυχές των ανθρώπων από τις αμαρτίες, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Εκεί καταλαβαίνετε όταν λέμε δεξιά να το χωνέψουμε. Δεξιά. Όχι σαν Θεός. Αυτό δεν είναι δυνατόν σαν Θεός. Γιατί αφού προηγουμένως σου εξήγησα σε εσένα ότι ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Ο Υιός μες στον Πατέρα. Κοιτάει και πράγμα το ίδιο.
Δεν είναι δυνατό η θεότητα να κάτσε να κάθεσε δεξιά, αλλά το σώμα που είχε πάρει, αυτό. Το τίμησε ο πατέρας στα δεξιά του, λέει, στα καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρός. Αυτός λοιπόν κάθισε, λέει, αφού μας καθάρισε. Και το θέμα είναι, λέει παρακάτω, ο Κύριος, τι ώρα είναι βασιλάκι μου σήμερα, ώρα τελειώσουμε, ο Κύριος, άμα θέλουμε να δώσουμε κάτι να καταλάβουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Κρήτον, για τον Κύριο, είναι Κρήτον, των αγγέλων γενόμενος. Τι είναι βεφτάκι? Μεγαλύτερος. Καλύτερος, έτσι. Ναι. Κρήτον σημαίνει ανώτερος από τους αγγέλους. Και σίγουρα είναι ανώτερος, γιατί αφού τους είναι ο πλάσης. Αυτός τους έκτισε. Είναι κτίσματα οι άγγελοι του Κυρίου μας. Και είναι και ανώτερος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ανώτερος στους αγγέλους. Και αυτό το που είναι ανώτερος στους αγγέλους δεν έστειλε κατώτερο άγγελο για να μας σώσει. Ο ίδιος, ποιος είναι ο λόγος τάκη που το έστειλε, που κατέβηκε ο ίδιος? Γιατί ήταν αναμάρτητος, απειλαγμένος. Γιατί οι άγγελοι έχουν αμαρτία? Όχι. Όχι. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν σάρκα οι άγγελοι. Δεν μπορούν να μάθουν, γιατί όλα τα πάντα δίνονται. Περιφέρουν τα πάντα το ρήμα της ενάμεσης αυτού. Όλα. Όχι, για να δείξει την αγάπη. Το θέμα είναι για να δείξει ένα και δεύτερο, να δείξει να δώσει την αξία που ανήκει στον άνθρωπο. Κατέβηκε ο Υιός του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο, ο Δημιουργός του, και όχι ποίημά του. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν δεν προσελάμβανε υλικό σώμα ο άνθρωπος να πονέσει και να υποφέρει, τι λέει ο λαός, δεν το πονάει αυτόν που έχει δίπλα του τον άρρωστο ο τάδε. Γιατί? Γιατί δεν έχει πονέσει. Πόνεσες, τον πονάς τον πονεμένο. Πείνασες, τον σκέφτεσαι τον πεινασμένο. Εάν λοιπόν συμπάσχεις με τον άλλον, τη στιγμή που και εσύ πάσεις με τα ίδια. Αν δεν παθαίνεις τα ίδια, δεν καταλαβαίνεις γρή. Γι' αυτό ο Κύριος έγινε άνθρωπος. Και πείνασε και πόνεσε και κουράστηκε και περπάτησε και σταυρώθηκε για να συμμεριστεί το πόνο των ανθρώπινο. Αλλιώς πώς, έπρεπε να πάρει τα ίδια με μας. Λέει, έγινε με μας, λέει, όμοιος, και λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε δύνατε της πειραζομένης βοηθήσει, για να μπορεί εκείνους που ενοχλούνται από τη σάρκα, είτε από αρρώστηση είτε από το διάβολο, να τους βοηθήσει. Πειράχτηκε στο σαραντάρι, πειράχτηκε. Μπορεί να μας βοηθά, μας πειράζει ο διάβολος. Πόνεσε σταυρό, πόνεσε. Μπορεί να μας βοηθάει άμα πονάμε. Δύνατε της πειραβαζομένης βοηθήσε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο Κύριος, το αποτύπωμα του Πατέρα, η λαμπρή και ένδοξη ακτινοβολία του Πατέρα, εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο, ο Κύριος, αυτός κατέβηκε για να καθαρίσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός λοιπόν σταυρώθηκε και ανέβηκε στα δεξιά του Πατέρα του. Διαβάζω το κομμάτι τώρα και τελειώνω, αφού αναφέραμε όσα αναφέραμε, που τα αναφέρει όχι όπως τα είπαμε, αλλά με λίγα λόγια στην προς Εβραίους επιστολή αρχή-αρχή. Να δούμε πώς θα καταλάβετε μετά από αυτά που αναφέραμε. Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε λαλήσας ο Θεός της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτου των ημερών, τώρα τις τελευταίες μέρες, τούτων, αυτές οι μέρες που κυλήσανε από τη γέννηση του Χριστού μέχρι σήμερα και μέχρι να γίνει Δευτέρα Παρουσία, όλα αυτά τα χρόνια ονομάζονται έσκατες ημέρες. Έσκατες ημέρες. Πόσα χρόνια είναι, 2.000 χρόνια που γεννήθηκε ο Χριστός? Τα 2.000 χρόνια είναι έσκατες ημέρες. Γιατί περιμένουμε να έρθει ο Κύριος.
έσχατες. Λοιπόν, ελάλησε λοιπόν και με τον Υιό το Πατέρας, ο οποίος Υιός είναι και κληρονόμος πάντων. Αυτός μας έχει κληρονομιά του, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, συγκληρονόμους. Είναι ο πρωτότοκος Υιός, αυτός δημιούργησε, είναι δική του κληρονομιά, αλλά εμείς είμαστε στη βασιλεία που μας περιμένει, εκεί που πήγε ο Αγιος Παΐσιος, συγκληρονόμοι. Πώς να κάνουμε. Διού και τους αιώνας επίησε, λέει, δια του Υιού ο Πατέρας και τους αιώνας επίησε. Αιώνας χαιρετεί, είναι αιώνας. Δεν είναι τα χρόνια. Η δημιουργία είναι. Ό,τι βλέπουμε με τα μάτια μας είναι η δημιουργία, ονομάζονται αιώνες εδώ πέρα. Γιατί υπάρχουν αιώνες, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Δι' αυτού καθαρισμόν ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης, εν υψηλής. Το σου το κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερο παρά αυτούς και κληρονόμη και όνομα. Λέει τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο απέχει το όνομά του από τους αγγέλους. Υιός του Θεού, άγγελοι δημιούργημα. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, παρακάτω θα δούμε το μεγαλείο, αν είχαμε τηλεόραση, αν τη δυνατότητα να προβάλλουμε στη τηλεόραση για τους ακούς μες στο μάθημα, θα μείνουμε έκπληκτοι, που δίνει ζωντανά χαρίσματα, ζωντανούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην προσευρέωση επιστολή. Έως εδώ, να μην κουράσουμε άλλο, φτάνει και την άλλη φορά βλέπουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί λέει Κρήτον και δεν λέει Κράτιστος. Τι? Γιατί λέει Κρήτον. Και δεν λέει Κράτιστος. Ναι. Γιατί το Κράτιστος ανήκει στη θεότητα. Το Κρήτον ανήκει στον άνθρωπο Χριστό που είναι Υιός του Θεού. Και είναι καλύτερος από τους αγγέλους. Γιατί παρακάτω θα δούμε, λέει, είναι Κρήτον γιατί θα μπορούσε να είναι Κράτιστος, αν ήταν Κράτιστος δεν θα πάθαμε. Δεν θα είναι σταυρό σαν Κράτιστος, Κράτιστος είναι ο Θεός. Σαν Κρήτον είναι ο άνθρωπος Χριστός που ανέβησε από τον σταυρό επάνω. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ναι. Λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Λέει, παραπάνω λέει από τους αγγέλους, είναι σαν άνθρωπος ο Χριστός, δεν είναι το ίδιο. Θα δούμε στο παρακάτω το ερώτημα σωστό. Λέει καλύτερος, όχι Κράτιστος, άριστος δηλαδή. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Το άριστα το έχει ο Θεός. Το Κρήτον το έχει ο άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος κατέβηκε στον κόσμο. Καλώς ήρθατε, Στάσο. 6 ώρα θα κάνουμε, να μην σκόψουμε. Ναι, ναι. Πάντοτε 6 ώρα θα είναι από σήμερα. Είχα πάει στο γιατρό και άργησε. Καλά, καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε τίποτα. Ναι. Και αυτό που είδα είναι μεγάλη δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά. Πάλι κάποιοι μαζευτήκαμε. Ένα λεπτό, μια ώρα περίμενα. Ένα λεπτό δουλειά. Να κάτι να μου γράψει, μία ώρα πέρα. Καλά κάθεσαι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κύριος μας. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε να μαζευτούμε εδώ πέρα σήμερα, αυτοί που είμαστε. Και την άλλη δόση θα συνεχίσουμε πάλι πάνω στην προσευρέωση του Χριστού. Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών, ο αιτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, ανάρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα, κάθε στιγμή τα οφειλήματα ημών, ως εν ημίς και φύερα τους ουσιαστές ημών, και εμείς σε έρχεσαι ημάς τους ημών, αλλά ρίσαι ημάς από το παλιό. Αμήν. Διοκόμουν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, για ακούστε με σωρετό. Ο αδερφός μας από εκεί λέει, μπορούμε να μεταθέσουμε σε ημέρα Τετάρτη την ημέρα αυτή που κάνουμε αντί για Δευτέρα.
Αν ναι, ναι, αν όχι, όχι. Ό,τι που είναι περισσότεροι. Περισσότερα καλά είναι. Ακούω και τους άλλους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ορίστε. Εγώ πρόβλημα δεν έχω. Δευτέρα είναι, Τετάρτη είναι, μπορώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ να πω θα, ναι. Να περιμένουμε και τους άλλους και να... Ε? Και να δούμε και άλλη εβδομάδα, λέω. Και να το κανονίσουμε, αν θέλει. Εντάξει. Τρίτη. Δηλαδή, Δευτέρα 6 ώρα. Αφού αλλάξει την παραπέρα. Θα μείνει 6 πάλι. Ωραία. Πάμε. Φεύγουμε. Και πάλι αρκετοί είμαστε, γιατί είναι πρώτη μέρα σήμερα. Εδώ ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό χειμώνα. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε. Υγεία και χαρά. Έγινα κατανοητά αυτά που είπαμε. Και ομόνια. Λοιπόν, ωραία. Καλή νύχτα. Είμαστε. Έλειπε ο 12ος Απόστολος. Σήμερα. Θα είναι.